We must help every region make a success of the green and digital transition and of the opportunities in new sectors and new activities. Πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική που έχει ως σκοπό να βελτιώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στα 27 κράτη-μέλη. Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για όλους. Ομορφότερες πόλεις, καινούργιες υποδομές, ψηφιοποίηση συστημάτων, πράσινη Ευρώπη και πολλά άλλα. Our expectations, this is what you have proposed to us, is that with funding we can support 850,000 enterprises and 1,300,000 additional jobs will be created. 3.1 million homes and 356,000 enterprises will be connected to high-speed digital infrastructure. Unprecedented support of 92 billion euros will be channeled to a greener Europe. Τα ωφέλη της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο πολλαπλά. Ήδη από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγαλεπίβολα έργα που έχουν κάνει την καθημερινότητά μας καλύτερη. Από το Γενικό Σύστημα Υγείας μέχρι την αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Δεν χάσαμε ούτε έναν ευρώ και θεωρώ ότι είναι μεγάλο ένα επιτεύγμα αυτό για την Κύπρο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είμαστε και από τις χώρες με τις μεγαλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την απορρόφηση των ταμείων της πολιτικής συνοχής. Σημαντικό και το ποσό που έχει εξασφαλίσει η Κύπρος για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Έχουμε λάβει από την πολιτική συνοχή σαν Κύπρος 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω στο οποίο προστίθονται και ακόμα 800 εκατομμύρια σαν εθνική συμμετοχή. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Κύπρος έχει ιδιαιτερότητες. Και όταν λέμε ιδιαιτερότητες, εννοούμε μικρομέγεθος, νησιώτικο κράτος μέλος. Υπάρχει μια τεράστια απόσταση από το οικονομικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και μια ενεργειακή απομόνωση και σίγουρα σαν νησί είμαστε και πάρα πολύ ευάλωτοι στα θέματα κλιματικής αλλαγής. Στην Κύπρο η χρηματοδότηση διοχετεύεται μέσω του προγράμματος Θάλια, ακρόνυμο που αναλύεται ως θεμέλια αλλαγής ευημερίας, ισότητας και ανάπτυξης και που προέρχεται από το ρήμα θάλλο που πάει να πει ανθίζω και ακμάζω. Αυτό είναι έναν έτσι γλυπτόν, το οποίο έγινε από έναν καλλιτέχνη, Παναγιώτη Μπασάντα. Η έμπνευση του καλλιτέχνη αποτέλεσαν οι αξίες που στηρίζει αυτό το πρόγραμμα. Στο Θάλια λοιπόν εμπίπτουν 4 χρηματοδοτικά ταμεία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης υλοποιεί και επενδύει στην ουσία περισσότερο παραγωγικές επενδύσεις για την επιχειρηματικότητα, για την ψηφιοποίηση, για την έρευνα και την καινοτομία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως είναι και το όνομα του, για θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης. Το Ταμείο Συνοχής, συγκεκριμένα συστηματικές του περιβάλλοντος και των μεταφορών. Και τέλος, το νεοσύστατο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο επενδύει στις καθαρές μορφές ενέργειας. Σύμφωνα με την κυρία Φιλιππίδου, μέχρι το 2029 θα υπάρξει αύξηση στο ΑΕΠ της Κύπρου γύρω στο 6%, ενώ θα δημιουργηθούν 8.500 νέες θέσεις εργασίας. Το ΜΕΓΑ θα αναδείξει μέσω μιας σειράς ρεπορτάζ όλα τα έργα που εμπίπτουν στην πολιτική συνοχής και που κάνουν τη ζωή όλων μας καλύτερη.